Σε εκκρεμότητα παραμένει η υπόθεση της πειθαρχικής δίωξης της αναισθησιολόγου του Βενιζελίου Νοσοκομείου, η οποία κατηγορείται για κλοπή ναρκωτικών φαρμάκων, καθώς έχει περάσει ένας μήνας που το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο απέρριψε το φάκελο της αναισθησιολόγου και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει ούτε στη ΔΥΠΕ Κρήτης ούτε στο νοσοκομείο. Σε άλλη υπόθεση που αφορά την αναισθησιολόγο, είμαστε ακόμα σε αναμονή, από όσο ξέρω και από την ενημέρωση που είχα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, της περίφημης επιστροφής του φακέλου. Περίμενα ο φάκελος να έχει ήδη επιστραφεί είτε στο νοσοκομείο είτε σε εμάς. Από ό,τι ξέρω δεν έχει γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αρμόδιο γι' αυτό είναι το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, οπότε εκεί θα πρέπει να αναζητήσετε απαντήσεις. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της ΔΥΠΕ Κρήτης, Στέλιο Δημητρακόπουλο, δεν υπάρχει κάποια εξήγηση από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο στέλνει πίσω το φάκελο. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε για ποιο λόγο επιστρέφεται ο φάκελος. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι οι δηλώσεις που έγιναν στα κανάλια από την κυρία Παγώνη, που ήταν η εισηγήτρια, από ό,τι θυμάμαι, στην υπόθεση αυτή. Μένει να δούμε για ποιο λόγο μας το γυρνάει πίσω και τι ακριβώς ζητάει. Υπενθυμίζεται πως η αναισθησιολόγος που κατηγορείται για κλοπή ναρκωτικών φαρμάκων ήταν η αναισθησιολόγος της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη, που έχασε τη ζωή της ύστερα από χειρουργική επέμβαση ρουτίνας. Δυστυχώς κυρίως για την οικογένεια, η υπόθεση παραμένει με τον ένα με τον άλλο τρόπο ανοιχτή. Αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα η ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης, η οποία, να σημειώσω εδώ, είναι εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας. Η ιατροδικαστική έκθεση λογικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και το λέω λογικά γιατί πηγαίνει στην εισαγγελία, οπότε δεν γνωρίζω να σας πω αν έχει πάει. Μάλιστα, η ΔΥΠΕ Κρήτης προσθέτει πως σύμφωνα και με την ένορκη διοικητική εξέταση, το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει το φάκελο της αναισθησιολόγου παρά την παράληψη που είχε γίνει για την κατηγορία από το νοσοκομείο.